Ονομάζομαι Ανδρέας Κυριάκο. Είμαι από την Κύπρο. Είχα ένα πρόβλημα το προστάτη. Ο γιατρός μου στη Λευκοσία με πρότεινε να κάνω έξω νοσοκομείο που είναι με νέα μέθοδο. Όταν πήγα στο Υπουργείο και εδώ κάνω τα νοσοκομεία, εγώ προτίμησα να έρθω Ελλάδα. Έχει 5 μέρες που κάνουμε την εγχείρηση, είμαι καλά, μια χαρά. Ο γιατρός μου έρχεται εδώ 3 φορές την ημέρα, όχι σε 3 φορές την ημέρα, να μου μιλήσει, να με θαρρύνει και νομίζω ότι εμπαστούτον που είναι πιο γρήγορα εγώ. Και να ευχαριστήσουμε και το Υπουργείο Υγείας που με έστειλε στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ο Παναγιώτης Απόστολος, είμαι χειρουργός ουρολόγος εδώ, γιατρός στο Διαβαλκανικό, είμαι ειδικός στη ρομποτική χειρουργική. Έχουμε εδώ έναν ασθενή ο οποίος είναι ο πρώτος που μας ήρθε από το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου, ο κύριος Κυριάκου Ανδρέας, με πρόβλημα στο προστάτη του. Ο ασθενής ήρθε εδώ πέρα σε εμάς, είχε κάποιες άλλες επιλογές, προτίμησε να έρθει στην Θεσσαλονίκη, χειρουργήθηκε, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, αύριο θα πάρει κιόλας εξιτήριο να γυρίσει στην πατρίδα του. Όπως ακούστηκε από τον ίδιο, είναι πολύ ευχαριστημένος. Έχουμε πάρα πολύ πείρα γενικά με ασθενείς που υποβάλλονται σε ρομποτικές επεμβάσεις και όπως πάρα πολύ σημαντικό για τους ασθενείς να ξέρουν ότι παρόλο που διαθέτουμε κορυφαία τεχνολογία στην Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα γενικότερα όσον αφορά όχι μόνο ρομποτική χειρουργική αλλά και άλλα χειρουργία και οι τιμές μας είναι πάρα πολύ οικονομικές. Γι' αυτό και όλος ο ασθενής είναι και ένας από τους λόγους που προτίμησε να έρθει εδώ γιατί τα πακέτα που διαθέτει το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης με το επίπεδο που έχει είναι από τα πιο φθηνά που υφίστανται στην Ευρώπη. Από εκεί πέρα ο ασθενής όπως είπαμε είναι πάρα πολύ καλά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που είναι ευχαριστημένος. Και όπως είπαμε ο κύριος Κυριάκου υποβλήθηκε σε ρομποτική ριζική προστεκτομή. Να προσθέσουμε ότι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής προστεκτομής είναι ότι είναι ένα έμακτο χειρουργείο. Οι ασθενείς έχουν ταχύ ανάρρωση, έχουν άριστα ογκολογικά αποτελέσματα, αλλά μην ξεχνάμε και άριστα λειτουργικά αποτελέσματα, που σημαίνει η εγκράτειά τους έρχεται πάρα πολύ γρήγορα, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα ή υπήρξε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα τα προηγούμενα τα χρόνια με τα ανοιχτά τα χειρουργεία, όπως και η συντική λειτουργία, η οποία επίσης ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τώρα με τη ρομποτική χειρουργική έχουμε ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Οπότε το χειρουργείο δεν είναι μόνο, δεν το βλέπουμε από ένα εικόνα του ογκολογικού χαρακτήρα, από άλλο και του λειτουργικού χαρακτήρα, δηλαδή την ποιότητα ζωής. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η προσπάθεια που γίνεται από το τμήμα που έχουμε των διεθνών ασθενών, τα οποία υφίστανται ελάχιστα, αν όχι κανένα, ας πούμε, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι μια ομάδα εκεί μέσα, οι οποίοι προσπαθούν πάρα πολύ και ουσιαστικά ο ασθενής που βρέθηκε εδώ στο Διαβαλκανικό για να έχει αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρει το Διαβαλκανικό ήταν έργο των κοριτσιών που βρίσκονται εκεί πέρα. Πήγαμε κάτω να χειρουργηθεί, μας είπαν περίπου θα έπαιρνε 3 ώρες, αλλά τέλειωσε πριν από 3 ώρες. Όταν βγήκαμε πάνω, ήρθε με το χαμόγελο, μας είπε να ξεχάσουμε ό,τι είχε, είναι καλά. Και δόξα σε ο Θεός λένε, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο το προσωπικό από τον πιο μικρό στον πιο μεγάλο. Και ακόμη τις κοπέλες από το Διεθνές μας επισκεφόντας 2 φορές την μέρα. Και ευχαριστούμε και το Υπουργείο Υγείας μας, διότι ανησυχούσαν και αυτόν και μας έστειλαν τους χαιρετισμούς τους. Και το γιατρό μας. Πάρα πολύ καλός γιατρός και εύχομαι και άλλοι ασθενείς όταν έχουν αυτό το πρόβλημα να τον εμπιστευούν τον Απόστολο Λαμπανάρη. Για μας είναι το πρόβλημα.